Καλημέρα κύριε Δελή και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλή σας μέρα κύριε Αλατζά. Μονάχα μια μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Γιάννη Δελής. Άχου συγγνώμη, ναι. Χίλια συγγνώμη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τίποτα. Σας το είπα και πριν, ζητώ από το πρωινό ακροατήριο να συγγνώμη, Χρήστο, νομίζω σας είπα και νωρίτερα, όταν σας προλόγιζα. Δεν το πρόσεχα. Δεν πειράζει, ωραία. Εντάξει, καλή σας μέρα πάντως και στους ακροατές μας, σε όλους όσους μας ακούν. Μία ημέρα ιστορική νομίζω σήμερα, μετά από 5,5 χρόνια και μετά από πάρα πολλά μπρος-πίσω και προβλήματα, περιμένουμε την ετοιμιγορία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Ναι. Το ζητούμενο είναι να καταδικαστούν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και όχι μεμονωμένα για τα περιστατικά και τις υποθέσεις που περιλαμβάνει η μεγάλη δικογραφία. Τι λέτε? Αυτός είναι και ο πόθος κύριε Αλατζά, κάθε δημοκράτη Έλληνα, κάθε ανθρώπου που θεωρεί ότι ο ναζισμός δεν είναι μια ιδεολογία, ξέρετε. Ο ναζισμός είναι ένα έγκλημα από μόνο του μαζί και ο φασισμός. Και αυτό έχει αποδειχθεί νομίζουμε ιστορικά και αποδεικνύεται ξανά και με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, της οποίας αυτή η δράση, ο βίος και η πολιτεία της δηλαδή, νομίζουμε ότι αποδείχτηκαν με συντριπτικότατα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης. Με ένα σωρό στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν και ουδείς αμφιβάλλει πια για την οργανωμένη εγκληματικότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης που την ταυτοποιεί ως εγκληματική οργάνωση, που σχεδίαζε, οργάνωνε και καθοδηγούσε εγκληματικές πράξεις, και γι' αυτό θα πρέπει η τιμωρία όλων των κατηγορουμένων να είναι παραδειγματική, να είναι αυτή που πρέπει με λίγα λόγια να ανταποκριθεί στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο νομίζω εκφράζεται από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όμως κύριε Αλατζά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν πρέπει ταυτόχρονα να ξεχάσουμε και τα όσα προηγήθηκαν στη δίκη, για το ότι δηλαδή κράτησε πάρα πολύ καιρό, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μας. 7 χρόνια περάσανε πια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, 5,5 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Είναι μια καθυστέρηση της δίκης για την οποία ευθύνονται οι κυβερνήσεις και για χωροταξικούς λόγους. Θυμάστε πού ξεκίνησε η δίκη, στον Κορυδαλό, πού γινότανε μετά. Στην αρχή με τους δικαστές να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ασχοληθούν με μια τόσο πολύ σημαντική υπόθεση. Όπως βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους χαριεντισμούς αστικών κομμάτων, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μαζί με χρυσαυγίτες, υπόδικους χρυσαυγίτες, κυκλοφορούσαν σε ακριτικά νησιά. Δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης την θεωρία αυτή των δύο άκρων, αυτή την επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων, που είναι βούτυρο στο ψωμί για τους φασίστες. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Αλατζά, την αλλαγή του σχετικού άρθρου του ποινικού κώδικα που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019 και με το οποίο οι ποινές για το αδίκημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης, ξέρετε, γίνονται ελαφρύτερες, και αν καταδικαστούν για αυτήν την κατηγορία, που είναι και η βαρύτερη κατηγορία από το κατηγορητήριο που βαρύνει τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, τότε θα πέσουν στα πιο μαλακά σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε, όπως δεν πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Αλατζά, και το ότι το που εποάστηκε αυτό το αυγό του φαιδιού, όχι μονάχα στις επιθέσεις, τα πογκρόμ ενάντια σε ανθρώπους που αγωνίζονταν, όπως οι συνάδελφοι του ΠΑΜΕ ή σε Αιγύπτιους αλλιεργάτες, ή εγκληματώντας ενάντια στον Λουκμάν ή δολοφονώντας τον Παύλο Φίσα και σε τόσες άλλες πάμπολες επιθέσεις, αλλά και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμμορία, νομίζουμε ότι έχει απέκτησε πολιτική διάσταση και πολιτική δύναμη στα χρόνια. Έχει ως βάση αυτή την κατάπτυστη, την ανιστόρητη θεωρία της ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει κανένας δημοκράτης, όχι μόνο οι κομμουνιστές, κανένας δημοκράτης, γιατί τελικά στρέφεται εναντίον του ίδιου του λαού. Όλα αυτά βεβαίως να τα έχουμε υπόψη μας, και σήμερα περιμένουμε σε λίγες ώρες την ετοιμιγορία του δικαστηρίου που θα στείλει αυτούς, που ελπίζουμε να στείλει όλους αυτούς τους εγκληματίες όσο πιο βαθιά
και, όσο, και για όσο πιο πολύ χρόνο χρειάζεται μέσα στη φυλακή. Ναι. Πάντως να σημειώσουμε για τους φίλους ακροατές ότι η μέγιστη ποινή νομίζω είναι 12 έτη που μπορεί να επιβληθεί. Ή κάνω λάθος, κύριε Δελή? Για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, ακριβώς. Ναι, ναι, είναι, ακριβώς. Ήταν περισσότερα και με την αλλαγή, την τροποποίηση του ποινικού κώδικα από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε, μειώθηκε η ποινή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι το βασικό είναι το ότι έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πιο σωστό που λέτε και το πιο βασικό. Οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι η κατεσχήνη, είναι η απέχθεια προς ό,τι εκπροσωπούν οι συγκεκριμένοι, νομίζουμε ότι είναι η βαρύτερη καταδίκη τους. Μάλιστα. Να φύγουμε από το θέμα της Χρυσής Αυγής και να πάμε στα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Υπάρχουν τα ελληνοτουρκικά τα οποία μας απασχολούν. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ένα κείμενο που συνυπέγραψαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ταυτόχρονα... Το οποίο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αλατζά, τις κυρώσεις τις πήγε προς τα πίσω, τις ανέβαλε. Βεβαίως. Για άλλη μια φορά, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Αύγουστο το άτυπο Συμβούλιο. Περιμένουμε την επόμενη σύνοδο, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, να γίνει καινούργια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ενεργειών της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, κατά τη δικιά μου άποψη και νομίζω είναι προφανές και στους ακροατές, υπάρχει μία πίεση και μία βούληση της διεθνούς κοινότητας για άμεση έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ακούμε για τις διερευνητικές επαφές, αλλά η ημερομηνία έναρξης δεν έχει δοθεί. Πώς βλέπετε εσείς όλη αυτή την ιστορία των διερευνητικών επαφών, κύριε Δελή? Κοιτάξτε, είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για τις εξελίξεις, κύριε Αλατζά, ως ΚΚΕ. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, με το γεγονός δηλαδή ότι και επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε για την κάθε μια χώρα που μέλος της, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, της οποίας ο ρόλος πια είναι πασιφανέστατος, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάλει, αναστέλει τις όποιες κυρώσεις επιχειρούσε να επιβάλλει στην Τουρκία. Και βεβαίως έχουμε το ΝΑΤΟ και τους αμερόρους και το πλαίσιο για να ξεκινήσει ένας διάλογος, έτσι ώστε, και προσέξτε το αυτό, κύριε Αλατζά, έτσι ώστε να επιχειρηθεί να εφαρμοστεί και στον οικονομικό τομέα ό,τι εφαρμόζεται ήδη στο στρατιωτικό. Και μιλώ για τον ενιαίο επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν πρακτικά σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, θεωρώντας τον ως ενιαίο χώρο, και στη βάση αυτή ακριβώς να γίνει και να έρθει να καθίσει, να έρθει να κουμπώσει και η λογική της λεγόμενης συνεκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων. Μέχρι βεβαίως να πάνε εκεί, θα περάσουν από πολλές τέτοιου είδους επιτροπές, διερευνητικές, τέλος πάντων τεχνικές επιτροπές, οι οποίες θα συζητούν. Το σίγουρο είναι, κύριε Αλατζά, για να καταλάβουμε, για να έχουμε στο χέρι μας και το κλειδί των εξελίξεων, είναι η στάση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Δεν θέλουν να τη χάσουν από τις φτερούγες τους. Ναι. Από τις φτερούγες τους. Δεν θέλουν να την χαρίσουν στη Ρωσία. Τη θέλουν μέσα στη συμμαχία, στα πλαίσια της κόντρας τους, του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα. Και γι' αυτό είναι διατεθειμένοι, και το αποδεικνύουν νομίζουμε κάθε μέρα, να τις κάνουν κάθε είδους παραχωρήσεις, τα κέφια της με λίγα λόγια, έτσι ώστε να τη διατηρήσουν στο νατοϊκό στρατόπεδο. Αυτό το ονομάζουν διατήρηση της νατοϊκής συνοχής. Έτσι εμφανίζεται, μόνο που αυτή ακριβώς η τακτική, αυτή η πολιτική των λεγόμενων συμμάχων, με έρθε πάρα πολλά εισαγωγικά, είναι πολύ επικίνδυνη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όπως και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Βλέπουμε ότι τα τουρκικά γεωτρύπανα έχουν κάνει σουρωτή εκεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Και βεβαίως όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, όπως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία με πολύ μεγάλη προθυμία και χαρά συντάσσεται με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς, κομπάζει για το ότι βοηθάει και αυτή στην υλοποίηση της συνοχής του ΝΑΤΟ, κομπάζει ότι με τους εξοπλισμούς τους οποίους παραγγέλει, τους βαρύτατους εξοπλισμούς, ότι αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή δυνατότητα του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν ακριβώς η φράση του Πρωθυπουργού, για τα Ραφάλ μιλάω και για τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα,
Και εδώ θα χρειάζεται να σκεφτεί λιγάκι ο λαός. Έχουμε πάρει και άλλα στρατιωτικά αμυντικά συστήματα, όπως η Patriot, που τώρα ετοιμάζονται να πάνε στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Θα παίρνουν στα Ραφάλα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα μείνουν εδώ να υπερασπιστούν τη χώρα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε βέβαιοι και η ιστορία το έχει αποδείξει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι ούτε παράγοντας ασφάλειας, ούτε παράγοντας σταθερότητας. Το αντίθετο είναι, είναι επικίνδυνο το ΝΑΤΟ και η πολιτική του, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, για το σύνολο των λαών της περιοχής. Είναι επικίνδυνο για την ειρήνη. Είναι μια πολεμική μηχανή. Η πιο δολοφονική πολεμική μηχανή που γνώρισε η ιστορία είναι, κυρία Λατζά. Μάλιστα. Και η χώρα μας, εκτός από το ότι ξοδεύει 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, που είναι προκλητικό, προκλητικότατο, εναποθέτει επιπλέον με ευθύνη των κομμάτων, όλων των αστικών κομμάτων, και την ασφάλειά της και την ειρήνη σε αυτό το δολοφονικό οργανισμό. Νομίζουμε ότι είναι, θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά ο ελληνικός λαός και να ζητήσει την απεμπλοκή από όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία, κύριε Δελή. Να είστε καλά.